Καλημέρα σας. Στην προσπάθεια που το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών καταβάλει όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού στην Κύπρο για όλα όσα αφορούν τον κορονοϊό, είχαμε την ιδέα να καλέσουμε κοντά μας την κυρία Τζόγκουρου, κλινική ψυχολόγο του Μακάριου Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μπορέσει να μας δώσει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για όλους τους γονείς ή όσους προσέχουν τα παιδιά αυτό το μήνα που θα πρέπει να περιοριστούν στο σπίτι, όσον αφορά είτε δραστηριότητες ή πώς να προσεγγίσουμε τα παιδιά από θέμα ψυχολογίας. Η κυρία Τζόγκουρου εργάζεται, όπως έχω πει, στο Μακάριο Νοσοκομείο, στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Να σας καλωσορίσω, κυρία Τζόγκουρου. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσω ίσως λίγο, αν μπορείτε, να κατατάξετε τα παιδιά σε ηλικιακά groups. Τα ηλικιακά groups είναι τα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά της δεύτερης σχολικής ηλικίας, που είναι οι πιο μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Και μετά μπαίνουμε πλέον στην εφηβή. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που θα προσεγγίζουμε την κάθε ομάδα, δηλαδή κάτω των 8-9 μέχρι τα 12 και μετά? Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που θα εξηγήσουμε στα παιδιά στο τι είναι ο κορονοϊός. Είναι σημαντικό να παρέχουμε στα παιδιά εξηγήσεις, επεξηγήσεις κατά τρόπο ακριβή, που όμως να ανταποκρίνεται σε αυτό που λέτε, στο επίπεδο αντίληψης που έχουν με βάση την ηλικία τους. Αν θέλετε να δώσουμε και κάποια παραδείγματα, για παράδειγμα στα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας, που αφορά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, είναι σημαντικό να μιλήσουμε με πολύ απλά λόγια, ίσως να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες μεταφορές ή κάποιες προσωποποιήσεις, προκειμένου να τους δώσουμε να καταλάβουν τι είναι ακριβώς ο ιός και πώς μας επηρεάζει. Για παράδειγμα, μπορεί να τους πούμε ότι ο ιός αυτός είναι ένα πολύ μικρό ανθρωπάκι, που μπορεί να μην το βλέπουμε με τα μάτια μας, να μην μπορούμε να το δούμε, όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσα από το σάλιο μας, μέσα από την ανάσα μας, όταν αγγίξουμε κάποιες επιφάνειες. Και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι όταν εισέλθει στο σώμα μας αυτό το ανθρωπάκι, μπορεί να μας κάνει να αρρωστήσουν. Μπορεί να μας κάνει να αρρωστήσουμε με βήχα, με πυρετό, να δυσκολευόμαστε να αναπνέουμε. Δηλαδή, εξηγάμε τα συμπτώματα και το τι μπορεί να πάθουμε εάν κολλήσουμε αυτόν τον ιό. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι κάποιοι μπορεί να αρρωστήσουν πιο ελαφρά και κάποιοι μπορεί να αρρωστήσουν πιο βάρια. Στα πιο μεγάλα παιδιά, μπορεί να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, όπως το τι σημαίνει να είσαι φορέας του ιού, να είσαι ασυμπτωματικός φορέας. Ότι ένας ασυμπτωματικός φορέας μπορεί να τον μεταδώσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Δίνουμε δηλαδή περισσότερα στοιχεία και δίνουμε και περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πόσο αυτές είναι πιο ευάλωτες σε αυτήν την ασθένεια. Πώς προσέχουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι τον παππού και τη γιαγιά. Ακριβώς. Και σίγουρα τα πιο μεγάλα παιδιά θα χρειαστεί να ακούσουν και περισσότερα πράγματα για τις συνέπειες. Ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αρρωστήσουν βαριά, μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτούν και ότι πιθανόν σε κάποιους ανθρώπους να επέλθει και ο θάνατος. Μιλούμε για πιο μεγάλες ηλικιακές ομάδες. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν τα ωφέλη του περιορισμού, της αποχής από τις δραστηριότητες και το κλείσιμο των σχολείων? Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν, διότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή βιώνουν μια πολύ πολύ απότομη διακοπή από τη ρουτίνα τους και αποκόπτονται από αναπόσπαστα μέρη της ζωής τους, όπως είναι οι φίλοι τους, είναι το σχολείο τους, είναι οι δραστηριότητες τους. Κάποια παιδιά έχουν χάσει, έχουν ματαιωθεί παραστάσεις ή εκδηλώσεις για τα οποία προετοιμάζονταν για μήνες. Αθλητικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί. Θέατρα, τα γενέθλια τους, τα πάρτι τους. Οπότε αυτό έχει μια μεγάλη ματέωση για τα παιδιά. Οπότε για να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν αυτήν την ματέωση, αλλά και να τα υποβοηθήσουμε να προσαρμοστούν σε αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων για όσο διάστημα χρειαστεί, χρειάζεται να τους προσφέρουμε έτσι λεπτομερείς εξηγήσεις για τα ωφέλη αυτού του περιορισμού. Και ποια μπορεί να είναι τα ωφέλη που μπορείς να εξηγήσεις σε έναν παιδάκι 6, 7, 8 χρονών, γιατί ξαφνικά είναι περιορισμένος μόνος του στο σπίτι χωρίς τους φίλους του? Ναι. Μπορεί να τους εξηγήσουμε ότι, πάλι χρησιμοποιώντας γλώσσα που να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους, αλλά μπορούμε να τους πούμε ότι αυτός ο ιός που τώρα
σε αυτή τη φάση είναι εχθρός μας, μπορούμε να τον εξουδετερώσουμε με το να μείνουμε στο σπίτι μας για να μην περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνει δύναμη. Στα πιο μεγάλα παιδιά πάλι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο που να τα βοηθήσουν να καταλάβουν. Είναι σημαντικό όμως να εστιαστούμε στα θετικά και στα όσα έχουμε να κερδίσουμε από αυτά τα μέτρα, τα περιοριστικά, και να μην χρησιμοποιούμε απειλές ή να παραθέτουμε τα όσα αρνητικά μπορεί να μας συμβούν, γιατί με αυτόν τον τρόπο να αυξάνουμε το άγχος και δημιουργούμε ένα αίσθημα απειλής στα παιδιά που δεν το θέλουν. Μια διπλή ερώτηση, κυρία Τζόγκουρου, αν μου επιτρέπετε. Πώς μπορούν να περάσουν δημιουργικά τα παιδιά στο σπίτι το χρόνο τους, πώς μπορεί ο γονέας να συμβάλλει σε αυτή τη δημιουργικότητα, αν θέλετε, έτσι ώστε, για να μιλήσουμε απλά, να περνάει η ώρα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είναι σημαντικό όπου είναι και όσον είναι δυνατό, είναι καλά οι γονείς ή οι κύριοι φροντιστές να μένουν με τα παιδιά σε αυτό το διάστημα του περιορισμού. Είναι σημαντικό να μεταδώσουν στα παιδιά ότι ναι, μεν δημιουργήθηκε αυτή η δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι και μια ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί και να κάνουν και κάποια πράγματα τα οποία υπό την πίεση των υποχρεώσεων της καθημερινότητας προηγουμένως μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να κάνουν. Στα παιδιά και κυρίως στις πιο μικρές ηλικίες, η διατήρηση μιας ρουτίνας και μιας οργάνωσης της ημέρας δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Οπότε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος ή δεν θα υπάρχει χαλάρωση, είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια σχετική οργάνωση της μέρας του παιδιού. Τα γεύματα του ή οι ώρες του ύπνου είναι καλά να παραμείνουν σταθερές όπως ήταν και πριν. Οι πρωινές ώρες στις οποίες το παιδί είναι φοιτούσε στο σχολείο, είναι καλά να αφιερωθούν σε δραστηριότητες που να έχουν να κάνουν με τη μάθηση. Ήδη κάποια σχολεία άρχισαν να στέλνουν υλικό στο σπίτι, οπότε το πρωί μπορεί να είναι μια ώρα που το παιδί με το φροντιστή του μπορεί να απασχοληθεί με το υλικό αυτό. Ή μπορεί να απασχοληθεί με κάποια άλλη δραστηριότητα που να έχει ως στόχο τη μάθηση. Δεν θέλουμε σε αυτή την περίοδο ο γονιός να γίνει ο δάσκαλος, ούτε να βάλει το παιδί να το υποβάλει μάλλον σε έναν καταπιεστικό πρόγραμμα, είτε επανάληψης, είτε κάλυψης της ύλης. Για τις επόμενες 2 ώρες είσαι μόνος σου και διαβάζεις μαθηματικά, τούτο το πράγμα δεν θέλουμε. Το θέλουμε τούτο το πράγμα να γίνει. Επανάληψη και μάθηση μπορεί να γίνουν και μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες. Στη διάρκεια της μέρας, πέραν από το εκπαιδευτικό κομμάτι μου, με το οποίο πιο σωστό ίσως να είναι να ξεκινάμε τη μέρα μας, όπως ήταν και συνηθισμένα τα παιδιά, ποιες άλλες δραστηριότητες μπορούν να διεκπαιρεωθούν μέσα στο σπίτι από τους γονείς μαζί με τα παιδιά τους? Λοιπόν, πέραν από το μαθησιακό, η υπόλοιπη μέρα, ένα στοιχείο που μπορεί να περιέχει είναι η ανάθεση υπευθυνοτήτων στα παιδιά, πάλι ανάλογα με την ηλικία τους. Υπευθυνοτήτων που να αφορούν τον οικοκυριό. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στην ετοιμασία ή στο σερβίρισμα του γεύματος ή των γευμάτων. Μπορεί οι γονείς να επιλέξουν να ετοιμάσουν μαζί τους ένα πιο περίπλοκο ή πιο ιδιαίτερο γεύμα που πιο παλιά να μην είχαν την ευκαιρία να το κάνουν τόσο συχνά και που αρέσει στα παιδιά. Μια καλή ιδέα είναι η οργάνωση ή η διακόσμηση κάποιων χώρων του σπιτιού που πάλι δεν είχε τον χρόνο η οικογένεια να κάνει προηγουμένως. Η φροντίδα του κήπου, για παράδειγμα, αφορούν δουλειές του νοικοκυριού στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά όλων των ηλικιών σχεδόν της οικογένειας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ποικίλες ιδέες για δραστηριότητες που μπορεί να γίνουν με τα παιδιά προκειμένου να περάσουν έτσι επικοδομητικά το χρόνο τους. Πάλι θα πρέπει να επιλέγουν ανάλογα με την ηλικία αλλά και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού. Δεν θα τους επιβάλλουμε κάτι που δεν τα ενδιαφέρει. Και είναι σημαντικό να υπάρχει μια εναλλαγή μες στη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, δραστηριότητες που απαιτούν κίνηση, είναι καλό να εναλλάσσονται με δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση ή που απαιτούν άλλες γνωστικές δεξιότητες. Και αυτές με τη σειρά τους μπορεί να εναλλάσσονται με δραστηριότητες που μπορεί να επιφέρουν την ηρεμία ή τη χαλάρωση. Ανάγνωση Οπότε, βιβλίων. Να υπάρχει μια ποικιλία μέσα στη μέρα, ούτως ώστε και το επίπεδο εγρήγορσης των παιδιών να εναλλάσσεται, να μην είναι συνέχεια σε ενέργεια, για παράδειγμα. Πιθανές δραστηριότητες, πέραν από τα παιχνίδια που τα παιδιά διαθέτουν, υπάρχουν στο εμπόριο και τα διαθέτουν τα παιδιά και τα χρησιμοποιούν, μπορεί να είναι
Η ανάθεση στα παιδιά να οργανώσουν μια μικρή θεατρική παράσταση ή να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο ταλέντο που έχουν, ένα μουσικό όργανο ή αν έχουν ταλέντο στο τραγούδι και να ετοιμάσουν κάτι, να το παρουσιάσουν στους γονείς και η οικογένεια να κάνει μια έτσι, ειδική βραδιά για αυτό το θέαμα. Μπορεί οι γονείς με τα παιδιά να γράψουν ένα δικό τους παραμύθι, να το εικονογραφήσουν, με στόχο να το κάνουν κάτι άλλο μετά, όταν θα πάψει ο περιορισμός. Οι κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά που υπάρχουν στο σπίτι, πάλι ναι. Καλή ιδέα που μπορεί να απασχολήσει διαφόρων ηλικιών παιδιά. Το λογοτεχνικό βιβλίο φυσικά. Υπάρχουν ευκαιρίες μέσω του διαδικτύου για εικονική περιήγηση σε μουσεία ή σε αξιοθέατα διαφόρων χωρών που μπορεί οι γονείς να το ψάξουν και να το κάνουν με τα παιδιά τους. Η γυμναστική, είπαμε, για όλη την οικογένεια βοηθά. Και όπου είναι εφικτό, κάποια εξόρμηση σε εξωτερικό χώρο, όπως είπαμε πριν, μέσα στα πλαίσια τα κατάλληλα. Τώρα, πολλοί γονείς έχουν το άγχος να οργανώσουν στο έπακρον τη μέρα των παιδιών, να μην βαριούνται και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι είναι σημαντικό να μπορέσουν τα παιδιά να εξεύρουν τρόπους για να διαχειριστούν ελεύθερο χρόνο που πιθανόν να προκύψει ή αισθήματα βαριεστημάρας ή μοναξιάς που επίσης πιθανόν να προκύψουν. Είναι πολύ σημαντική δεξιότητα για έναν άνθρωπο να μπορεί να διαχειριστεί τον ελεύθερο του χρόνο. Και να δικαιούται να βαρεθεί. Και να δικαιούται να βαρεθεί και να βρίσκει τρόπο να το αντιμετωπίσει και να μην χρειάζεται πάντα έτοιμες λύσεις και δομημένες λύσεις. Οπότε, αφού μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ας βοηθήσουμε τα παιδιά να την αναπτύξουν και αυτήν τη δεξιότητα. Από αύριο, 17 του Μάρτη, πάρα πολλοί κόσμος θα εργάζεται από το σπίτι. Πώς μπορούν οι γονείς, ενώ θα πρέπει να είναι μπροστά από τη δική τους, αν θέλετε, οθόνη του κομπιούτερ ή του λάπτοπ, να περιορίσουν την, ή να σταματήσουν την υπερβολική χρήση της τηλεόρασης ή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα παιδιά τους και να περάσουμε τα παιδιά, γιατί δεν μπορείς να τους πεις σβήστο εντελώς, στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να τεθούν μέσα στον προγραμματισμό και στη χρονοοργάνωση της μέρας. Μπορούν να τεθούν πάντα σε πλαίσια ελεγχόμενα. Μια καλή λύση, την οποία τα παιδιά μπορεί να εκλάβουν και ως δίκαιη λύση, είναι να επικρατήσουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύαν και πριν στην οικογένεια, όταν τα παιδιά πήγαιναν σχολείο. Να μην αυξήσουμε δηλαδή τις ώρες. Να μην αυξήσουμε. Αυτό μπορούμε να προσθέσουμε στα παιδιά που μπορούν να το κάνουν. Είναι επικοινωνία με τους φίλους τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ένα παιδάκι του δημοτικού μπορεί να μιλήσει ή να δει το φίλο του μέσα από κάποιες εφαρμογές, πάντα υπό τον έλεγχο των γονιών, γιατί ενισχύουμε και τις κοινωνικές τους επαφές, κάτι το οποίο τους ανακουφίζει και τους αρέσει. Ποιες μπορεί να είναι οι αρνητικές επιπτώσεις αυτού του περιορισμού στη συμπεριφορά των παιδιών ή ακόμα και στις σχέσεις μεταξύ της οικογένειας, δηλαδή από παιδί σε παιδί, από τα παιδιά προς τους γονείς ή προς το φροντιστή τους? Ναι. Ο φυσικός περιορισμός πάντοτε και η στέρηση της ελευθερίας γενικότερα του ατόμου έχει ως επίπτωση τη δημιουργία συναισθηματικής φόρτισης στα άτομα, τη δημιουργία νευρικότητας, ευερεθιστότητας, που αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις και προστριβές μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας, είτε των παιδιών μεταξύ τους, είτε των γονιών μεταξύ τους. Πώς τις χειριζόμαστε αν προκύψουν? Είναι πολύ σημαντικό να οι γονείς να έχουν κατανόηση αυτών των επιπτώσεων, ότι προέρχονται και ότι είναι επιπτώσεις του φυσικού περιορισμού. Οπότε χρειάζεται να τις αντιμετωπίσουμε με υπομονή, με κατανόηση και με νυφαλιότητα. Το να καταφύγουμε σε τιμωρίες ή να καταφύγουμε σε φωνές ή να καταφύγουμε σε έτσι απόλυτα μέσα πειθαρχίας σε αυτό το διάστημα δεν είναι βοηθητικό, διότι κανένας δεν αντιδρά έτσι γιατί θέλει να είναι άταχτος ή γιατί θέλει να είναι δύσκολος κτλ. Είναι σημαντικό οι γονείς όπου μπορούν να εναλλάσσουν τους ρόλους τους, να μην ασχολείται μόνο ο ένας με τα παιδιά, αλλά
όπου μπορούν να κάνουν μικρά διαλύματα ο ένας και από μικρή τον άλλο. απομόνωση είναι ο ένας από τον άλλο για να παίρνουν δυνάμεις. Χρειάζεται... Φυσική άσκηση στο σπίτι. Η φυσική άσκηση στο σπίτι είναι πολύ σημαντική και αν και όπου επιτρέπεται και σε εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή μια οικογένεια μπορεί να ασχολείται με την ποδηλασία ή με το περπάτημα. Μπορεί να πάει σε ένα μονοπάτι της φύσης να κάνει μια βόλτα. Χωρίς να φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, να συνοστιζόμαστε να πλέον στα πάρκα ή στις παιδικές χαρές, στις εξωτερικές. Ναι, όπου είναι εφικτό, εννοείται πάντα μέσα στα μέτρα που επιτρέπονται. Αλλά το να βάλει μια οικογένεια ένα πρόγραμμα γυμναστικής στο σπίτι μπορεί να είναι και πολύ διασκεδαστικό και αστείο για τα παιδιά, αλλά βοηθά όλα τα μέλη να εκτονώνονται. Ποιες ανησυχίες μπορεί να εκφράσουν τα παιδιά, κυρία Τζονγκορού, σε σχέση με αυτόν τον αποκλεισμό και τις επιπτώσεις του ιού σε περίπτωση που προκύψουν στο οικογενειακό περιβάλλον ή σε φιλικό περιβάλλον? Ναι. Μπορεί να εκφράσουν ανησυχίες σε σχέση με την υγεία και των ίδιων, αλλά των παππούδων, γιαγιάδων, των οικείων τους προσώπων και φόβο για επερχόμενο θάνατο. Είναι σημαντικό, χωρίς να δίνουμε ψευδείς καθησυχασμούς, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα παιδιά, μεταφέροντας τους ότι και η οικογένεια τους, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία λαμβάνει μέτρα και κάνει ό,τι μπορεί για να προστατέψει και τα ίδια και τους οικείους τους, ότι τα νοσοκομεία μας είναι κατάλληλα επανδρομένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που θα αρρωστήσουν. Μπορούμε να τους δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία ότι είναι σπάνιο να αρρωστήσει κάποιος, παρότι υπάρχει όλον αυτό στην ατμόσφαιρα, είναι σπάνιο κάποιος να εκδηλώσει σοβαρά συμπτώματα και ότι είναι ακόμα πιο σπάνιο κάποιος να πεθάνει από αυτόν τον ιό. Μπορούμε να τους πούμε ότι οι καλύτεροι επιστήμονες στον κόσμο αυτή τη στιγμή εργάζονται πυρετοδός για να μπορέσουν να βρουν μια θεραπεία ή έναν εμβόλιο για αυτόν τον ιό, έτσι να τους δώσουμε μια ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αλλά κάποτε και τα παιδιά ανακουφίζονται όταν τους δώσουμε να καταλάβουν ότι μέσα από τη δράση των ιδίων, μέσα από τα μέτρα που, στα οποία και ήδη συμβάλλουν, μπορούμε να προλάβουμε αυτήν την κατάσταση και να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο πώς οι γονείς πρέπει να αλλάξουν τις δραστηριότητες ή τους ρόλους μεταξύ τους. Αν και δεν είναι ο δικός σας τομέας εξπερτής, κάποιες ίσως έτσι τελευταίες συμβουλές προς τους γονείς για τη μεταξύ τους σχέση, η οποία πιθανώς να επηρεάσει τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν, σας διακόπτω, υπάρχουν πάρα πολλά ανέκδοτα πλέον κατά πόσο θα αυξηθούν τα διαζύγια. Βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα να υπάρχει έτσι ένα αστείο μεταξύ, το οποίο μεταξύ σοβαρού και αστείου μπορεί να μην να επικρατήσει το σοβαρό τελικά, εάν δεν διαχειριστούμε και οι ίδιοι πλέον τις σχέσεις μεταξύ μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι. Συμφωνώ ότι μπορεί να μην είναι και τόσο αστείο, διότι οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή δεν είναι συνηθισμένοι να περνούν τόσες πολλές ώρες μαζί. Γενικά υπάρχουν ζευγάρια που δεν συναντιόνται σχεδόν καθόλου στη διάρκεια της μέρας. Τα παιδιά σχεδόν ποτέ δεν είναι στο σπίτι γιατί έχουν πάρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Οπότε οι γονείς από εκεί που είχαν και μικρή επαφή, λίγη επαφή μεταξύ τους, αλλά και πολύ έτσι μικρή εμπλοκή στην φροντίδα των παιδιών, τώρα ξαφνικά ευρέθηκαν με άπλετο χρόνο και όλοι μαζί. Νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου αυτό που είπαμε πριν, ότι οι δυσκολίες που θα προκύψουν αυτήν την περίοδο είναι αποτέλεσμα του περιορισμού και αυτής της δοκιμασίας που περνούμε, οπότε να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα συνεχιστεί και μετά. Είναι σημαντικό οι διαφωνίες και οι εκνευρισμοί των γονιών να λύνονται όταν κλείσει η πόρτα και όχι μπροστά στα παιδιά. Και αυτό που είπαμε πριν, να μπορούν να παίρνουν διαλύματα. Δηλαδή, μια στιγμή που ένας θα μπορέσει να βγει να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε, να το ξεφύγει κάνει λίγο, να ηρεμήσει, να μην ξεσπάσει μέσα στο σπίτι και μετά να δώσει την ευκαιρία στον άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον κοινό μας. Το Γραφείο Τύπου Πληροφοριών θα συνεχίσει αυτή τη ροή πληροφόρησης για όποιο θέμα θεωρήσουμε ότι μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.